Γεια σας, γεια σας Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Στην κουζίνα μου Μπερδεύτηκα Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε Για την πιο γρήγορη μιλόπιτα Του πεντάλεπτου Νηστήσιμη στην κυριολεξία του πεντάλεπτου Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε Τη συνταγή, αλλά πριν ξεκινήσουμε Θέλω να σας ευχαριστήσω Που οι συνταγές που σας δείχνω Σας αρέσουν Που σας είναι τόσο βατές και κατανοητές και ό,τι απορία και αν έχετε, μπορείτε από κάτω από τα βιντεάκια να μου σχολιάζετε και εγώ άμεσα θα σας απαντώ. Λοιπόν, εδώ για να μην χρονοτριβούμε, έχω καθαρίσει 5 μέτρια μιλαράκια, τα έχω κόψει σε μικρά κομματάκια. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να τα κόψετε σε ό,τι μέγεθος θέλουν θέλετε. Θέλουμε πήγα να πω. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα μιλαράκια. Θέλω να μας βγάλουν τους χυμούς τους μέχρι να τελειώσει το ανακάτεμα του της ζύμης του χυλού. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ. Πάμε. Κανελίτσα. Αν είναι δυνατόν να φτιάξετε μιλόπιτα χωρίς κανέλα. Λοιπόν, ήδη μοσχομόλησαν. Εκεί. Και αυτά τα αφήνουμε στην άκρη γιατί Παίρνουμε μια λεκανίτσα θα δείτε πόσο εύκολη είναι Θέμα ποτήρι Με ρωτάτε συνέχεια για τα ποτήρια Τα ποτήρια είναι του νερού τα απλά που λέμε του καφενίου Παίρνουν σε υγρά 220 γραμμάρια η συνταγη ειναι κατω απο το βιντεάκι παντα γραμμενη αναλυτικα Ριχνουμε ηλι ελαιο Ζαχαρη Ενα μικρο ανακατεματακι Δεν θελουμε μιξερ ουτε ζυγισματα Αν δεν έχετε φρεσκοστημένα πορτοκάλια, δεν τρέχει τίποτα το εμπορίου. Λοιπόν, μπορείτε να το αρωματίσετε με βανίλια, με ξύσμα πορτοκαλιού, με ξύσμα λεμονιού. Εγώ βέβαια θα ρίξω μέσα ένα σφινάκι τεντούρα, το ποτό της Πάτρας. Λοιπόν, στην υγειά σας. Μέσα και αυτό στην άκρη η ταντούρα ένα μικρό ανακτηματάκι και γεια σας <laughs> λοιπόν εδώ έχω κοσκινισμένο 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα ρίξω μέσα ένα φακελάκι baking αλλά Μπορείτε να ρίξετε και 500 γραμμάρια φαρίνα που φουσκώνει μόνη τη. Απλά τα πράγματα. Σα έχω πει όμω εγώ δεν χρησιμοποιώ. Οπότε κάνω πάντα αυτό. Πιστεύω ότι μου βγαίνουν καλύτερα τα κέκ και ό,τι φτιάχνω μου βγαίνει καλύτερα με το αλεύρι και το μπέικιν. Με το αλεύρι για όλε τι χρήσει και το μπέικιν. Μέσα και το αλεύρι. Αυτό ήτανε. Ανακατεύουμε. Είπα το αλεύρι κοσκινισμένο, έτσι. Πάντα το κοσκινίζουμε τα αλευράκι μας. Έριξα ένα ποτήρι ζάχαρη. Ένα ποτήρι λιέλαιο. Τα κλασικά τα ποτήρια του καφενείου. Και σε πορτοκαλάδα για να μην ζυγίζετε για να μην ζυγίζετε, πόσο σαρδάμ θα κάνω σήμερα. Ένα <laughs> Ενάμιση ποτήρι. Απλά εγώ έβαλα το μεγάλο που παίρνει 300 γραμμάρια. Οπότε δεν χρειάζεται να ζυγίζετε. Έτοιμο, έτοιμο και αυτό. Μπράβο ρε Μαρία πες. Τώρα θα ρίξουμε μέσα τα μιλαράκια μας. Έχετε δει πιο εύκολη νηστίσιμη μιλόπιτα, ε, δεν νομίζω. Εγώ την κάνω τώρα δύο χρόνια στην ομάδα μας στο facebook. Και ήρθατε στην κουζίνα μου. Λοιπόν, και σας περιμένω εννοείται και εκεί. Ανακατεύουμε και γεια σας. Θα το ψήσετε όπως ένα κέικ. Εμένα 170 βαθμούς στα 50 λεπτά είναι έτοιμο. Εσείς ξέρετε την κουζίνα σας και αντίστοιχα θα κάνετε. Σας φαίνονται απλές οι συνταγές μου. Αφού είναι μαμαδίστικες. Λοιπόν, έχουμε πάρει το πυρέξ μας. Έχω λιώσει βιτάμ. Το βιτάμ είναι νηστίσιμο. Με ρωτήσατε χιλιάδες κόσμος κάτω από το βίντεο με το κέικ το νηστίσιμο. Είναι νηστίσιμο, γι' αυτό και το χρησιμοποιώ. Βουτυρώνουμε καλά. Το έχω λιώσει στο φουρνάκι εγώ, στο φούρνο μικροκυμάτων εννοώ. Καλά, καλά γιατί φουσκώνει. Πάει και αυτό. Και τώρα... Ορίστε. Έχετε δει πιο εύκολη νηστίσιμη μιλάπιτα. Ε, νομίζω. Ό,τι σας δείχνω εδώ σε βιντεάκια, εννοείται τα έχω κάνει live στην ομάδα μας. Μου είναι πολύ γνώριμα όλα αυτά. Τα φτιάχνω για την οικογένειά μου, οπότε εμπιστευτείτε με με κλειστά τα μάτια, αφού τα φτιάχνω για τα παιδιά μου. Και μετά τα μοιράζομαι και μαζί σας. Αχ. Εκεί. Τι στρώνουμε. Εκεί. Μιλόπιτα πιρεξάτι Αν θέλετε βάζετε και στη φόρμα του κέικ Αλλά κόβετε πιο ωραία κομμάτια όταν είναι εδώ έτσι Σε ταψάξε σε και ό,τι θέλετε εσείς Λοιπόν Έτοιμη Μπαίνει για ψήσιμο Σας είπα στη δική μου κουζίνα 170 βαθμούς για 50 λεπτά Και επιστρέφουμε να δούμε τι κάναμε Εννοείται αυτό Έτοιμη μιλόπιτα, φουσκωτή, φουσκωτή όπως τη βλέπετε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και ξαναλέω. Είναι όλα τα υλικά μετρημένα με αυτό το ποτήρι, το απλό ποτήρι του νερού. Που σε υγρά παίρνει 220 γραμμάρια. Λοιπόν, όλα είναι μετρημένα. Έβαλα ένα ποτήρι ηλιέλαιο, ένα ποτήρι ζάχαρη, 1,5 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού και 4 ποτήρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις με ένα baking. Τώρα, πώς θέλετε να την αρωματίσετε, αυτό είναι δικό σας θέμα και μέσα έχει 5 μέτρια μιλαράκια κομμένα σε μικρά κυβάκια. Θα την αφήσω να σταθεί. Να ξεκουραστεί όπως λέω και θα γυρίσω να την αχνίσουμε και να ρίξουμε κανελίτσα. Για πάμε να την αχνίσουμε. Παίρνουμε την άχνη. Αν σας αρέσει και αυτό το βιντεάκι μου, δεν έχετε παρά να το κοινοποιήσετε. Πολλοί κόσμος κάνει αναζήτηση για νηστίσιμες συνταγές. Εγώ είδατε, δεν σας χαλάω χατήρι. Και συνεχίζω και ανεβάζω με συνταγές Αν και θέλω σύντομα Να σας δείξω το αγαπημένο μου Το παγωτό μου Για να έχετε να κερνάτε το Πάσχα Λοιπόν Να ρίξουμε λίγο ακόμα Άρα θέλει τρεις κουταλίτσες άχνη Για αυτό το πυρεξάκι Εκεί. Κανελίτσα. Μόλις σερβίρω. Δεν παίρνω και όρκο ότι είχε κρυώσει η μιλόπιτα. Ωστόσο, επειδή κάποιοι βιάζονται εδώ μέσα. <κυρίζει> αυτό το υπερθέμα φτιάχτηκε σήμερα. Φαίνεται πόσο αφράτη είναι. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω κανελίτσα. Ωστόσο, εσείς κοινοποιήστε το βιντεάκι και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε όλες τις μαμαδίστικες συνταγές που ανεβάζω. Ε, και τώρα θα ρίξουμε την κανέλα. Έτσι. Ε, το ωραιότερο γλύκισμα για την σαρακοστή. Για την ιστιά και όχι μόνο. Εάν έχετε δύο-τρία μιλάράκια, φτιάχνετε ένα μεγάλο πυρεξάτο γλυκό, την μιλόπιτα. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο μαμαδίστικο νηστίσιμο βιντεάκι. Γεια σας!